Κυρία Σταματέλου, θέλω το δικό σας σχόλιο. Είστε γιατρός, το είπαμε και νωρίτερα, στον Ευαγγελισμό. Για τις δηλώσεις του συναδέλφου σας, του κυρίου Πνευματικού, ο οποίος βέβαια είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, πιστεύω ότι ο κύριος Πνευματικός είπε την αλήθεια. Δεν έκανε κάποιο λάθος, δεν παρερμηνεύτηκε κάτι. Όλοι καταλάβαμε τι είπε, όλοι διαβάσαμε τι είπε. Το ζήτημα είναι ότι σε μια πολιτική διαχρονική που θεωρεί την υγεία κόστος, που βάζει τις παροχές υγείας, που βάζει το αν θα είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία, αν θα υπάρχουν γιατροί, αν θα υπάρχουν νοσηλευτές, αν θα υπάρχουν τραυματιοφορείς, αν θα υπάρχει όποια ειδικότητα χρειάζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο, αν θα υπάρχουν ασθενοφόρα και πληρώματα για να τα κινούν τα ασθενοφόρα και διασώστες, όλα αυτά θεωρούνται κόστος και μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Τι μπορούμε να κόψουμε και τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό το ζήτημα. Και νομίζω όσο ανατριχιαστικές και σοκαριστικές και αν είναι οι δηλώσεις που παραπέμπουν σε άλλα πράγματα, εμένα μου θύμισε, να το πω, Μέγκελ αυτή η δήλωση, αυτή η στάση. Διαλέγουμε ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εδώ στη δική σας εκπομπή είχαμε κάνει αντίστοιχη συζήτηση με το θέμα των κρεβατιών σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Δεν χωράνε όλοι, γιατί είναι χι οι μονάδες. Είναι 2.000 ασθενείς που χρειάζεται να μπουν σε αυτές. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε και να βάλουμε κριτήρια για το ποιος θα έχει πρόσβαση σε κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Θυμάμαι και να Μητροπολίτες να έρχονται. Πολλά, εδώ πολλά στις, και διάφορα. Μπορούμε να πούμε να μιλάμε για τις καλές μεθ, τις πρώτες ποιότητες. Αλλά το τι έγινε τόσα χρόνια, το τι έγινε μέσα στην πανδημία και το αν κρατήθηκε όρθιο το ΕΣΥ, δεν το κράτησε καμία κυβέρνηση. Οι πλάτες μας το ξέρουν πώς κρατήθηκε όρθιο το ΕΣΥ, με στοιχειώδεις υποδομές. Με το να ανοίγουν τμήματα COVID απλά με μια επιγραφή, χωρίς ενισχυμένο προσωπικό, χωρίς προσλήψεις, με επικουρικό προσωπικό που ήρθε, με τμήματα που ανοίξαν όπως όπου. Και πάρα πολλά έχουμε πει για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, έχουν βγει τα συμπεράσματα. Το ζήτημα όμως σήμερα είναι ότι αυτό που παρουσιάζει σαν πρόταση ή μάλλον επόμενη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι εμείς προχωράμε το project Νέο ΕΣΥ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ακριβώς όλοι οι λόγοι που έφεραν την κατάσταση στα νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στα κέντρα υγείας, οπουδήποτε, σε αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή επιγραμματικά η υποχρηματοδότηση, η ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση, το ότι θα πρέπει να λειτουργούν με ίδια έσοδα, θα πρέπει δηλαδή να ενισχύσουν τις υπηρεσίες εκείνες που αφορούν άμεσες πληρωμές από τους ασθενείς, απογευματινά ιατρία, απογευματινά χειρουργία. Το γεγονός ότι μιλάνε για καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων που δεν είναι βιώσιμα, που δεν είναι αποδοτικά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα κλείσουν τμήματα και νοσοκομεία. Το έχουν πει. Το δήλωσε η προηγούμενη αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Δεν μπορούν να έχουμε δύο νοσοκομεία στον ίδιο νομό. Γιατί να υπάρχουν τρία νοσοκομεία στον νομό Λασιθίου, για παράδειγμα, και πάρα πολλά άλλα τέτοια. Αυτά τα εργαλεία λοιπόν που βρήκαν το σύστημα υγείας στην πανδημία, στην κατάσταση που το βρήκαν, που είχαμε τα αποτελέσματα που έχουμε, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουμε τρεις θανάτους, 19χρονη στη Νέα Μάκρη, 60χρονη πεθαίνει σε καρότσα σε νησί επειδή δεν υπάρχει δεύτερο ασθενοφόρο. Και μην πάμε μακριά, υπάρχουν μέρες που και στον Πειραιά κυκλοφορεί μόνο ένα ασθενοφόρο. Ένα. Αυτά μας παρουσιάζουν ότι θα είναι και η λύση στα προβλήματα. Ακριβώς τα ζητήματα που μας φέραν μέχρι εδώ. Κυρία Χρειάζονται Σταματέλη, χρηματοδότηση, χρειάζονται προσλήψεις. Επιτρέψτε μου, κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι είναι προσωπικό του στοίχημα η αναβάθμιση του ΕΣΥ. Επιμένει ότι έχει αυξήσει τις δαπάνες και το προσωπικό. Εποχικό κυρίως και δευτερευόντως μόνιμο, και ότι μάλιστα δίνει και μπόνους για να πας, για παράδειγμα, να εργαστείς στην ΚΟ. Θυμίζω τον μπόνους των 1.800 ευρώ. Σε αυτά, εσείς τι απαντάτε? Σας μοιάζει να μην είναι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Μας νοιάζει ότι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι να προχωρήσει, να βαθύνει την αλλαγή στο χαρακτήρα του δημόσιου συστήματος υγείας σε σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Τα νοσοκομεία μετατρέπονται σιγά σιγά σε ΑΕ, σε επιχειρήσεις που θα κάνουν συμβάσεις με το προσωπικό με βάση άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα, στα κείμενα που δημοσιεύονται από τους διάφορους σοφούς και επιτροπές των Υπουργείων, λένε για τα νοσοκομεία ότι είναι αντιπαραγωγικό να έχεις μόνιμη θέση σε δημόσιο νοσοκομείο. Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με το χώρο της υγείας, όποιος έχει δουλέψει ένα μήνα σε ένα τμήμα σε νοσοκομείο, ξέρει πολύ καλά ότι το αντιπαραγωγικό είναι να αλλάζει το προσωπικό κάθε εξάμηνο και κάθε χρόνο. Το αντιπαραγωγικό είναι να συνταξιοδοτείται κόσμος και να μην αναπληρώνεται, γιατί αυτή την κατάσταση έχουμε.
ξέρει κάθε εργαζόμενο σε νοσοκομείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν τμήματα στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να βγάλουν 5 μέρες άδεια για το καλοκαίρι. Που είναι μια ομολογία ότι λειτουργεί στα όρια αυτό το σύστημα στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή αυτό που παρουσιάζεται. Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. Οι παθογένειες που θα ξεριζώσει η Νέα Δημοκρατία αφορούν ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των νοσοκομείων. Επιβεβαιώνεται νομοσχέδιο το νομοσχέδιο, διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ετοιμάζεται νόμο το νόμο, υπουργό τον υπουργό, κυβέρνηση την κυβέρνηση, αλλάζει ο χαρακτήρας των νοσοκομείων. Το λέμε με όλους τους τρόπους και να σας πω και κάτι και να κλείσω με αυτό. Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται, εδώ και 2 εβδομάδες ακούμε μόνο ποιο πρόγραμμα είναι πιο κοστολογημένο από το άλλο, προτάσεις να περάσουν από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για να δούμε ποιο είναι κοστολογημένο και ποιο όχι. Πόσο κοστίζει δηλαδή η ανθρώπινη ζωή στην τελική, πόσο κοστίζει η κοστολόγηση, η στελέχωση των νοσοκομείων, πόσο κοστίζει να στελεχώσεις το ΕΚΑΒ, πόσο κοστίζει τελικά το να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις το 2023, γιατί μιλάμε για σήμερα. Για το 2023. Μες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα, συγκεκριμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι το σύστημα υγείας, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας, με πλήρως στελεχωμένα νοσοκομεία, συνολικά την αποκατάσταση, το κομμάτι της ψυχικής υγείας, δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά του κόστους αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο. Κυρία Σταματέλου, είπατε ότι δεν μετριέται σε λεφτά η αξία της ανθρώπινης ζωής και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως οι κρατικοί προϋπολογισμοί μετριούνται σε λεφτά. Καλώς ή κακώς. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες. Αν σας έλεγαν από πού πρέπει να κόψουν, γιατί είναι δεδομένα, είναι πεπερασμένα τα δημόσια οικονομικά. Από πού θα πρέπει να κόψουν για να ενισχύσουν όσο μπορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από πού θα λέγατε? Από το κεφάλαιο, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, από αυτούς που, αν το θέλετε, επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο το σύνθημα, αν θυμάστε, που είχε βγει τις μέρες των κινητοποιήσεων για το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη τους οι ζωές μας. Όταν σκεφτείτε ένα πράγμα, γιατί εντάξει, πολλά ακούμε, δεν ξεχνάμε ποιος έφερε την κατάσταση μέχρι εδώ, δεν είναι άμυροι ευθυνών και καλά όλα αυτά, καλά τη σημαία της ιδιωτικοποίησης που έχει σηκώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην ξεχνάμε και ότι το πρώτο νοσοκομείο ΑΕ ήταν το νοσοκομείο Σαντορίνης, το οποίο εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ΑΕ, ποτέ. ΑΕ ήταν και είναι ακόμα. ΑΕΜΗ, ΑΕ, η εταιρεία από το διαδίκτυο. Δεν ξέρετε, μάλλον. Σε όλους πολίτες, μάλλον δεν ξέρετε. Για όλους μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί, είναι υπό το καθεστώς της εταιρείας ΑΕΜΗ, ΑΕ. Ένα αυτό. Είναι δημόσιο και δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν ξέρετε τι γίνεται, μην εκτίθεστε. Όλοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει για να έχει πρόσβαση σε αυτό. Έχουν σοβαρά προβλήματα και δεν είναι όπως τα λέτε και είναι ο τρόπος λειτουργίας, χρηματοδότησης και υπηρεσιών που προσφέρει. Το δημόσιο στον τίτλο. Ακούστε μια κουβέντα γιατί δεν τα ξέρετε καλά. Το δημόσιο στον τίτλο δεν σημαίνει και δωρεάν. Το γεγονός ότι. Γιατί εντάξει, πολλή κουβέντα γίνεται για το τι έχει γίνει μέχρι δηλαδή, τώρα. Πληρώνουμε εισφορές υγείας. Πληρώνουμε ασφάλιση. Όλοι και όλες, κυρία Σταματέλου. Το ερώτημα είναι το εξής. Πληρώνεις κάτι έξτρα για να νοσηλευτείς στο νοσοκομείο Σαντορίνης, για να καταλάβω αυτό που λέτε? Όχι. Κάτι έξτρα για να νοσηλευτείς δεν πληρώνεις. Είναι δωρεάν. Είναι νοσοκομείο που λειτουργεί. Είναι νοσοκομείο που λειτουργεί με κριτήριο ιδιωτικο-οικονομικό. Χρηματοδοτείται. Οι εργαζόμενοι είναι με συμβάσεις ιδιωτικού. Όλοι να έχουν πρόσβαση. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Έχει όρια. Δεν έχει και δεν εξασφαλίζει ούτε τη σωστή λειτουργία. Δεν εξασφαλίζει ούτε τη στελέχωσή του. Λείπουν πολλές βασικές ειδικότητες και αυτό δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Στα άλλα νοσοκομεία, κυρία Σταματέλου. Συμβαίνει σε πολλά νοσοκομεία. Απλά το λέω γιατί δεν μπορεί να είναι σαν επιχείρημα αυτό που προτείνουν. Να δούμε τα προγράμματα για το από εδώ και πέρα. Για το τι έγινε μέχρι τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε όσους έχουν κυβερνήσει και έχουν σηκώσει το χεράκι τους και έχουν ψηφίσει ένα-ένα τα νομοσχέδια που έχουν έρθει για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, όλες τις αντιδράσεις. Κανένα αντιδράσεις. Έχετε ψηφίσει τα DRG, έχετε ψηφίσει το μισθολόγιο των γιατρών, έχετε ψηφίσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών, έχετε ψηφίσει πάρα πολλά. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει ψηφίσει περισσότερα. Έχετε ψηφίσει κι εσείς. Υποσυνθήκες ακραίων μνημονιακών καταναγκασμών. Εντάξει τώρα, ακραίων μνημονιακών καταναγκασμών. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τα νοσοκομεία.
Καλά, εντάξει. Αφήστε την αυτή τη συζήτηση, γιατί θα εκτεθείτε. Θέλω να πω ένα πράγμα. Θέλω να πω ένα πράγμα. Όταν 2,5 εκατομμία πολίτες ήταν ανασφάλιστοι και απέκτησαν πρόβλημα στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό ακόμα το κάνατε κοστολογημένο. Για να μην ανασφάλιστε στα νοσοκομεία, κόψατε αυτό. Έχουμε ένα λεπτό να ολοκληρώσει η κυρία Σταματέλου. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Ελάτε, κυρία Σταματέλου. Συνεχίζω, λοιπόν. Το ζήτημα είναι τι λένε τα προγράμματα για το από εδώ και πέρα. Τι λένε τα προγράμματα, πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα υγείας και κοστολογημένα ή μη τα προγράμματα των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας, θα πω και του ΣΥΡΙΖΑ, θα πω και του ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένα ή μη θα κοστίσουν και θα συνεχίζουν να κοστίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανθρώπινες ζωές. Αν δεν γίνει πριν φτάσει στο νοσοκομείο, μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους, μπορούν να σωθούν πολύ παραπάνω άνθρωποι, μπορεί να αναπτυχθεί το σύστημα υγείας πολύ περισσότερο. Είναι κατατεθειμένα, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το πώς μπορεί να γίνει. Και το ζήτημα είναι ότι προσκρούει στο ιδιωτικό κέρδος. Να σας πω ένα πράγμα και να κλείσω. Είναι τυχαίο που σε κάθε γωνία υπάρχει υποκατάστημα αλυσίδας διαγνωστικών εργαστηρίων την ίδια στιγμή που υπολειτουργούν τα αντίστοιχα στα νοσοκομεία? Είτε αφορά εξετάσεις αιματολογικές, αξονικές, μαγνητικές, ακτινογραφίες. Δεν μπορείς να βρεις ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και σε κάθε γωνία. Το πρόγραμμα το περίφημο, το προληπτικό με τις μαστογραφίες, να σας θυμίσω, από τους 400 κάτι μαστογράφους που υπάρχουν πανελλαδικά, μόνο οι 45 είναι σε δημόσιες δομές. Όλα τα άλλα είναι σε ιδιωτικά κέντρα. Mm-hmm. Από τις μαστογραφίες που γίνανε πάλι δωρεάν τις κάνεις. Μέσω ΕΟΠΗ. Δεν πληρώνει ασθενείς ακόμα. Κάπου πληρώνει. Γιατί και τα ιδιωτικά δεν τα καλύπτουν όλα. Έχει το δικαίωμα να σου πει καλύπτω μέχρι εκεί και από εδώ και πέρα πληρώνει. Για να βρεις θεσμήνες ολόκληρους. Και για δεν μένω σε αυτό. Απλά σας λέω ότι αλλά με αυτά τα προγράμματα, πληρώνουμε. Γιατί τα διαφημίζει τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα κάνουμε προληπτικά προγράμματα και πάει λέγοντας. Από τις κάποιες χιλιάδες μαστογραφίες που γίνανε, περίπου 6.000 είχαν ευρήματα. Πώς θα κατευθυνθεί μια γυναίκα που έχει εύρημα όταν υπολειτουργούν και ο Άγιος Σάββας έχει προβλήματα και υπολειτουργεί, τα χειρουργεία υπολειτουργούν. Έχω βγει εκτός χρόνου. 10.000 είχαν ευρήματα. Έχω βγει εκτός χρόνου. Θα φύγουν πολύ παραπάνω. Το 10.000 δεν θα φτάσει ούτε για το 50% αυτών που θα αποχωρήσουν σε βάθος τετραετίας. Σημειώστε, κλείνουν τμήματα, κλείνουν μοναδικά τμήματα σε νοσοκομεία της χώρας, σε ειδικά νοσοκομεία, ογκολογικά, παιδιατρικά. Κυρία Σταματέλου. Ακριβώς λόγω της υποστελέχωσης και της πολιτικής μου. Ευχαριστώ και τον κύριο.